Καλημέρα φίλες και φίλοι. Παρασκευή σήμερα 15 του Ιούνιου. Να είναι καλά τα παιδιά που με άφησαν να ανέβω στη ταράτσα της πολυκατοικίας, τον κύριο Πανούτσο και τους λοιπούς. Πρέσα εις έργων, κανονικά και με τον νόμο. Βλέπουμε να σκηνοθετείται ο τομέας 6, η ταράτσα 1, 2, 3 του τρίτου ορόφου, έτσι, με τον επιτελάρχη τον κύριο Παναγιώτη Βαγενά και το επιτελείο του. Ο κύριος Βαγενάς, παιδιά, είναι μετά στο καπελάκι και αριστερά, όπως δείχνει ο φακός, είναι ο χειριστής της πρέσας. Όχι μέσα στην πρέσα, αλλά στο επίπεδο. Θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ καλή λήψη. Βλέπουμε τι και πώς. Παναγιώτη! Παναγιώτη! Δεν ακούει. Γιατί είπε το βάλε. Και το βάλε είναι ρίξε πρέσα μπετό. Σκηνοθετούνται και από τα υπόλοιπα μαστόρια αυτό το πρωινό, παιδιά. Ζόρικο, μην νομίζετε ότι είναι κάτι το εύκολο. Είμαι στην ταράτσα που σημαίνει ντάλα ο ήλιος, όπως και τα παλικάρια, τα οποία εγώ, εντάξει, θα έρθω για μία μισή ώρα, δύο το πολύ. Αυτοί είναι εδώ από το πρωί και θα φύγουνε αργά μισή το μεσημέρι. Φανταστείτε την κούραση, το τονίζω καθημερινά από το κανάλι. Αξίζουν συγχαρητήρια στα παλικάρια, τους εργάτες εννοώ, έτσι, γιατί κάνουν λειτουργήμα. Θεωρώ ότι κάνουν λειτουργήμα για να γίνει το σπίτι το σπιτάκι μας, όπως είπε και ο πρόεδρός μας, ο Δημήτρης ο Μελισανίδης. Άρχοντα Μελισανίδη, καλή σου στράτα όπου κι αν είσαι. Προσωπικά εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που μας προσφέρεις. Εδώ βλέπουμε στη γωνία ένα από τα παλικάρια του κυρίου Βαγενά. Τον είχε και ο πατέρας του, καλή του ώρα και αυτού, πατέρα Βαγενά, του πρεσβύτερου Νεό. Είναι γύρω στα 30 χρόνια στην υπηρεσία του κυρίου Βαγενά. Βάζει με το μυστρί, απλώνει μάλλον, ισιώνει με το μυστρί τις γωνίες εκεί στο κερκιδοφόρο. Χαλάω λίγο το φακό για να το ξαναφτιάξω. Εδώ πρέσα εις έργων live. Ας τραβήξει πολύ αυτό το βίντεο, παιδιά. Θεωρώ ότι είναι μια μαγεία. Και καθώς καταλαβαίνετε, αυτή η μαγεία θα συνεχιστεί μόνο σε αυτό το τομέα. Έχω πιάτο όλο το γήπεδο. Πιάτο. Και πιάτο δεν γίνεται. Παναγιώτη! Στέκνες, γεια στα χέρια σας. Όταν κατέβεις κάτω, όταν κατέβεις, θα μιλήσουμε στην πύλη. Ναι, θα σε φωνάξω στην πύλη. Το καταλαβαίνω, άστο, εντάξει, άστο. Ναι, στην πύλη. Σε παίρνω και σένα, σε παίρνω. Θεωρώ είναι μια ανεπανάληπτη λήψη. Χίλιο ευχαριστώ όλη εδώ την οικογένεια του κυρίου Πανούτσου. Αύριο τι! Άστο! Εχθές, όχι εγώ,
εδώ τα παιδιά όλοι θέλουν να τους πάρω τα πρόσωπα. Εδώ πατριώτη, εδώ πατριώτη. Θεωρώ παιδιά θα πάει όλο το δεκάλεπτο αυτό. Χάρισμά σας. Ξέρετε ότι εγώ για να τα ανεβάσω αυτό θα χρειαστώ τουλάχιστον 20 με 30 γίγα. Που σημαίνει Καλάλιτσα Εκάρας. Γιατί αυτά τα βίντεο όπως σας έχω ξαναπεί θα μείνουν για γενιές σε γενιές. Είμαι πεπισμένος γι' αυτό. Υπό τις καθοδηγήσεις του κυρίου Παναγιώτη Παγενά βλέπουμε, γιατί είναι πάνω και συνέχεια από το προσωπικό του, συντονίζει, καθοδηγεί με την πείρα του, έτσι ώστε το έργο να είναι όπως πρέπει να είναι. Είναι ο τομέας 6, επαναλαμβάνω, με τους 4 κερκιδοφόρους. Για πληροφορίες, καταλαβαίνετε φίλοι, εφόσον έχω μία επαφή με τον κύριο Παγενά, θα τον βγάζουμε σιγά σιγά, δεν μπορώ να το ρωτάω για τον κάθε τομέα ξεχωριστά, ο άνθρωπος πρέπει να βρίσκεται στη δουλειά του, αλλά η πρώτη κρούση, η πρώτη επαφή, ξέρετε ότι έχει γίνει εδώ και καιρό. Λοιπόν, καθώς πετάει, εδώ έχουμε το πέταγμα από τον πρόεδρο τον Εστορίδη, εδώ του δονητή, τα μαστόρια, υπάρχουν άλλοι δύο δονητές, τα μαστόρια εδώ, γιατί παιδιά πάει αλλού, γιατί σε όλο το έργο, μα σε όλο το έργο γίνονται έργα, γίνονται έργα, πάτε να, μια μικρουθιά, το τι θα ακολουθήσει, εδώ, κοιτάξτε, τι γίνεται, τομέας 5 με τον πυλώνα, υπέροχος, περίμενε, εδώ, πες το τώρα, πες το. Ζήτω η ΑΕΚ. Είναι ωραία, τα παλικάρια είναι. Είναι ένας και ένας διαλεκτή. Αυτό είναι παιδιά, χαρά και δουλειά. Δουλειά και χαρά. Εργασία και χαρά. Ωραία. Λοιπόν, πάρτε και ένα μάτι από εδώ πέρα, από το τομέα Βασίλη στα θύρα 22. Zoom στη θύρα 22. Αυτό παιδιά θα παίξει λογικά σε όλα τα κανάλια. Κοιτάτε τι γίνεται τώρα στη Βασίλισσα Θύρα 22 και έτσι θα το κλείσω για να πάμε σιγά σιγά σε όλους τους τομείς. Έτσι, Καλάλη σας, εφόσον βρήκα αυτό το σημείο να τραβήξω τα πλάνα, θεωρώ ότι είμαι πολύ τυχερός, έως και ευλογημένος. Λοιπόν, κλείνω το πρώτο βιντεάκι. Ζήτω η ΑΕΚ, υγεία μόνο, να είμαστε καλά, συνεχίσαμε το δεύτερο βίντεο.